Κυρία Δάγκα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα θέματα της επικαιρότητας και επειδή σήμερα θα έχουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο το θέμα του νομοσχεδίου για το γάμο, τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Είχαμε χθες και την, πώς το, με αυτή την ανακοίνωση της ιεραρχίας της Εκκλησίας. Θέλω να σας πω ευθέως ότι έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση και έκπληξη. Η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας απέναντι στο. Το όχι δηλαδή στο νομοσχέδιο. Θέμα. Ναι, ναι, το όχι. Το οποίο λένε πολλοί και σας κατηγορούν ευθέως, το έχετε ακούσει τώρα, δεν χρειάζεται. Ότι συμπορεύεστε με τις πιο συντηρητικές δυνάμεις αυτού του τόπου. Ναι, να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα λέει το ΚΚΕ. Και για να είμαι πολύ συγκεκριμένη, με ευθύνη της κυβέρνησης όλο το προηγούμενο διάστημα άνοιξε μία συζήτηση η οποία διαμόρφωσε τεχνητές διαχωριστικές γραμμές σε σχέση με τη συντήρηση και την πρόοδο, οι οποίες στην πραγματικότητα συναντιούνται στην ουσία του θέματος. Δηλαδή, για να είμαι συγκεκριμένη, συναντιέται η άποψη που στο όνομα της υπεράσπισης της πυρηνικής οικογένειας και φτάνοντας στο σημείο να παρουσιάζουν τη γυναίκα ως μηχανή αναπαραγωγής παιδιών, αυτές οι σκοταδιστικές απόψεις συναντιούνται με τις δίθεν προοδευτικές αλλά εξίσου σκοταδιστικές απόψεις, οι οποίες παρουσιάζουν τη γυναίκα ως μηχανή αναπαραγωγής παιδιών μέσω της παρένθετης. Πού είναι όμως σκοταδισμός σε μια προσπάθεια να λυθούν προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν συμπολίτες μας στην καθημερινότητά τους και στην ανατροφή των παιδιών τους? Εδώ πού είναι ο σκοταδισμός? Το ΚΚΕ δεν αρνείται, όχι, θα σας πω ότι περνάει η κυβέρνηση. Ναι. Τουλάχιστον θα δούμε και το νομοσχέδιο, αλλά τι πόρτες ανοίγει. Το ΚΚΕ δεν αρνείται την ανάγκη να ρυθμιστούν οι σχέσεις μεταξύ δύο ανθρώπων που έχουν αποφασίσει να συμβιώσουν. Δεν αρνείται το να ρυθμιστούν οι σχέσεις του παιδιού με το σύντροφο του φυσικού ή του θετού γονέα. Εμείς με τι διαφωνούμε σε σχέση με το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση? Ότι αντικειμενικά ανοίγει διάπλατα την πόρτα στο να κατοχυρωθεί το εμπόριο παιδιών είτε μέσω ιδιωτικών υιοθεσιών είτε και από το εξωτερικό, είτε μέσω ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που είναι και αυτή ένα μεγάλο εμπόριο, πολύ περισσότερο στο ζήτημα της παρένθετης μητρότητας. Αυτό δεν αναφέρεται το νομοσχέδιο. Για την παρένθεσία, πάντα στο κλείνει την πόρτα. Αντικειμενικά, από τη στιγμή που σήμερα στις δημόσιες δομές και τις ιδιωτικές παιδικής προστασίας υπάρχουν λίγο πάνω από 100 παιδιά για υιοθεσία και περίπου 2.500 αιτήσεις από ζευγάρια ή μεμονωμένους ανθρώπους για να υιοθετήσουν, καταλαβαίνετε ότι με κάποιο άλλο τρόπο δεν μπορεί να γίνει. Και αρκεί να περάσει μία, στο όνομα της μη διάκρισης, μία σχετική απόφαση είτε δικαστηρίου ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, άρα εμείς εκφράζουμε αυτή τη μεγάλη διαφωνία μας στο πώς αναπτύσσεται αυτή η ακραία μορφή εμπορευματοποίησης του σώματος και εκμετάλλευσης των γυναικών που σε αυτό το νομοσχέδιο βέβαια δεν αναφέρεται στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ναι, δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι από τη στιγμή που είναι λίγα τα παιδιά στα ιδρύματα και είναι πολλές οι αιτήσεις για υιοθεσία, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αλλά το νομοσχέδιο κλείνει, δεν το πιάνει αυτό το θέμα. Μα σας εξηγώ ότι αντικειμενικά θα ανοίξει. Ότι αντικειμενικά προκύπτει. Δηλαδή, επί της αρχής, εγώ θέλω να ρωτήσω, είστε υπέρ ή κατά του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών? Επί της αρχής. Εμείς σας λέμε το τι εκφράζουμε ως επιφυλάξεις. Ναι, ναι. Και το δεύτερο. Μα γι' αυτό σας ρωτάμε επί της αρχής αν είστε υπέρ ή κατά. Ναι, συγγνώμη. Επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε εκφράσει και την εξής επιφύλαξη. Ότι η ευρωπαϊκή πείρα την οποία επικαλείται και ο Πρωθυπουργός και άλλα κυβερνητικά στελέχη ακριβώς αναδεικνύει ότι πάμε πλέον σε μια κατάσταση να θεσμοθετηθεί μια θολή γονεϊκότητα, γονέας 1, γονέας 2, 3, ακόμα και αυτοί που ισχυρίζονται ότι έχουν γονική σχέση με το παιδί, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, ανοίγει και επικίνδυνους δρόμους για να καταργηθεί και κάθε διάκριση του φύλου γενικά στο δίκαιο, δηλαδή να αμφισβητηθούν ακόμα και μια σειρά δικαιώματα μητρότητας, πατρότητας, όπως ισχύει σε άλλες χώρες. Άρα είστε κατά επί της αρχής, ακόμη και επί της αρχής είστε κατά. Άρα, κοιτάξτε, ακόμη και επί της αρχής είστε κατά του γάμου ομόφυλων ζευγαριών. Το νομοσχέδιο ολοκληρωμένα, γιατί κάνουμε μια συζήτηση
και όλοι τοποθετούνται χωρίς επί της ουσίας να έχουμε δει το νομοσχέδιο και θα τοποθετηθούμε ολοκληρωμένα. Εγώ να το θέσω αλλιώς. Εάν το ΚΚΕ ήταν κυβέρνηση, θα θέσπιζε πολιτικό γάμο μεταξύ των ομόφυλων ζευγαριών? Εγώ αυτό ρωτώ. Καταλαβαίνω τι λέτε. Να. Λοιπόν, στον πυρήνα της αντίληψης λοιπόν του ΚΚΕ είναι ισότιμη η ελεύθερη συμβίωση μεταξύ δύο ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, χωρίς οικονομικούς και κοινωνικούς καταναγκασμούς. Στο πυρήνα της αντίληψής μας είναι τα συμφέροντα και η προστασία των ίδιων των παιδιών. Άρα δεν θα θεσπίζατε. Δηλαδή, από μια κοινωνία που επί της ουσίας, χωρίς να μετράει την παιδική και φηβική ηλικία ως κόστος για το κράτος, θα παρέχει όλες εκείνες τις αναγκαίες υπηρεσίες και υποδομές με κριτήριο τα συμφέροντα του παιδιού και θα αναβαθμίζει αντίστοιχα και την γονική ευθύνη, δηλαδή την ολόπλευρη στήριξη της μητρότητας και της πατρότητας. Αυτό είναι στον πυρήνα της αντίληψης του κόμματός μας. Δεν μπορούμε εμείς να υπερασπιστούμε την πυρηνική οικογένεια, η οποία είναι στοιχείο της σημερινής εκμεταλλευτικής κοινωνίας, η οποία βρίσκεται σε κρίση. Μάλιστα. Και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να το διαχειριστούν. Τώρα, είτε από τη μία πάντα του σκοτάδισμου, είτε βέβαια από την άλλη πάντα του ανορθολογισμού. Κυρία Δάγκα, να πάμε και στην επιστολική ψήφο. Ακούσαμε πράγματι μία καθαρή τοποθέτηση από την πλευρά του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και μάλιστα με αρκετή δόση χιούμορ, είναι η αλήθεια, στην Βουλή. Ναι. Είναι αλήθεια. Να ρωτήσω όμως επί της ουσίας, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι αντίθετο στην επιστολική ψήφο? Γιατί να ψηφίζουν οι ομογενείς? Ναι, κοιτάξτε, εμείς εκφράσαμε πολύ βασικές διαφωνίες σε σχέση με το ζήτημα της επιστολικής ψήφου, οι οποίες άλλωστε επιβεβαιώνονται και από τη διεθνή πείρα. Με την έννοια ότι πρώτον σπάει το αδιάβλητο της ψήφου, δηλαδή δεν υπάρχουν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλίδες ότι ο άλλος θα πάει να ψηφίσει χωρίς εκβιασμούς. Από πού σπάει αυτό από τη διεθνή εμπειρία? Στις περισσότερες χώρες ψηφίζουν επιστολικά. Ναι. Ήδη στις σημερινές συνθήκες, αν θέλετε, υπάρχουν εκβιασμοί. Θα θυμάστε στις Καλά, και στην κάλπη υπάρχουν, κυρία Δάγκα. Και στην κάλπη. Τον ηλικιωμένο πρέπει να τον πάει ο γονός του. Αυτό μπορεί να συμβεί και στην κάλπη. Λοιπόν, ακριβώς αυτό. Ήδη σήμερα υπάρχουν εκβιασμοί. Φανταστείτε αυτό που είδαμε στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, να πηγαίνουν μέσα σε χώρους δουλειάς υποψήφιοι βουλευτές, να θυμίσουμε, και με έναν τρόπο μαζί με την εργοδοσία να εκβιάζουν. Καλά, πάντα συνέβαινε αυτό. Πάντα συνέβαινε. Οι συμπολίτες μας ψηφίζουν όμως παρόλα τα αυτά. Σκεφτείτε λοιπόν το πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν αυτοί οι εκβιασμοί στην περίπτωση που άλλος θα καλείται να ψηφίσει με μια επιστολική ψήφο, και αυτό άλλωστε αναγνωρίζει η κυβέρνηση και γι' αυτό βάζει και τη συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση. Ομογενής, αυτό. Ομογενής στο εξωτερικό θα είναι θύμα εκβιασμού? Βεβαίως και εκεί μπορεί να γίνουν. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι σπάει το ενιαίο της ημέρας των εκλογών. Αυτό αντικειμενικά δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ναι. Και τρίτο ζήτημα βέβαια έχει να κάνει και με την πρόσφατη τροπολογία που πέρασε έφερε η ίδια η κυβέρνηση και αποκάλυψε τους συνολικότερους σχεδιασμούς. Και το ΚΚΕ είχε μια ξεκάθαρη θέση από την αρχή. Δεν ήταν όπως με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που στο όνομα της συνένεσης τώρα βρίσκονται να προσπαθούν να σώσουν τα ασημάζευτα που λέμε και να εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους και τις διαφωνίες τους σε σχέση με το επικείμενο. Μάλιστα. Με το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Δηλαδή που σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή. Κυρία Δάγκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα.